Το το σωστά. σωστά. Σα ευχαριστώ πολύ. Και να έρθουμε τώρα στα σενάρια ανασηματισμού, σενάρια που φουντώνουν. Ε, για ένα σχηματισμό αμέσω μετά την ψήφιση των μέτρων από τη Βουλή. Στο Πασό και υπάρχουν στελέχη που λένε στον Ευάγγελο Βενιζέλο να γίνει πιο έντονη η παρουσία του κόμματο στην κυβέρνηση, ενώ στη Δημοκρατική Αριστερά υποστηρίζουν ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι άστοχη και άκερη. Σφοδρή είναι η επίθεση που εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ενώ την ίδια στιγμή αίσθηση προκαλούν οι δηλώσει Πάγκαλου στην καθημερινή ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδο εκτό από τον Αντώνη Σαμαρά. Πασόκ και Δημοκρατική Αριστερά ξορκίζουν τον ανασχηματισμό που εν πολλή περιέγραψε από τι Βρυξέλλε ο Πρωθυπουργό, αφού όμω πρώτα η κυβέρνησή του περάσει τον κάβο των μέτρων. Ο Ευάγγελο Βενιζέλο δέχεται εισηγήσει από στελέχη του Πασόκ για πιο ενεργή συμμετοχή στην κυβέρνηση στον ενδεχόμενο ανασχηματισμό. Ο ίδιο δηλώνει στην Καθημερινή τη Κυριακή: Η κυβέρνηση έχει ζωή μόλι 3,5 μηνών και η προσοχή όλων είναι εστιασμένη στι συζητήσει για τα μέτρα. Το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ω εγγυητή μια ολόκληρη στρατηγική. Και ενώ τα σενάρια για αλλαγέ άρχισαν να φουντώνουν, η Δημοκρατική Αριστερά χαρακτηρίζει άστοχη τη συζήτηση που έχει ανοίξει για ανασχηματισμό τη κυβέρνηση. Τη Δημοκρατική Αριστερά δεν την έχει απασχολήσει η συμμετοχή στελεχών τη στο κυβερνητικό σχήμα. Και περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη του υπουργού και υφυπουργού που έχει υποδείξει. Λίγη ώρα αργότερα, ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και η Υποκράτου, στην οποία όμω δεν υπάρχει ρητή αναφορά στο εάν και κατά πόσον τον Πασόκ ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Συζητήσει περί ανασχηματισμού και μάλιστα σχόλια εστιασμένα σε δίθεν αξιολογήσει υπουργών που δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία είναι από προσανατολιστικέ και βλαπτικέ. Πάντω, ο Οδυσσέα Βουδούρη λέει στην εκπομπή του Σκάι Κυριακή με δράση ότι θα καταψηφίσει τα νέα μέτρα. Εύχομαι όχι μόνο δεν θα τα ψηφίσω, αλλά εύχομαι να μην περάσουν, διότι αυτά τα μέτρα είναι η επανάληψη τη αποτυχημένη συνταγή που θα φέρει περισσότερη ύφεση. Ωρε μετά τα θερμά λόγια του Ανδρέα Λοβέρδου για την κυβέρνηση, ο κύριο Πάγκαλο μέσω τη καθημερινή τη Κυριακή μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά και ευνηδιάζει. Όλοι μαζί με το Σαμαρά. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Για ειρηνικό ξεσηκωμό του λαού μιλά στην αυγή τη Κυριακή ο Αλέξη Τσίπρα. Μεγάλη πλειοψηφία του λαού μα, ανεξάρτητα από τι επιμέρου διαφοροποιήσει ή διαφορέ που μπορεί να έχει μαζί μα, μα βλέπει ω ελπίδα. Ω αγκονάρι. Ενώνεται με το ΣΥΡΙΖΑ για να βγάλουμε μαζί τον τόπο από τον κρεμό του Μνημονίου. Ο λαός ενώνεται με το ΣΥΡΙΖΑ για να βγάλει τον τόπο από τα διέξοδο, γιατί κατανοεί, ξέρει ότι μπροστά του έχει μία και μόνο επιλογή. Ή το πρόγραμμα της οικονομικής και κοινωνικής εκαθάρισης του Μνημονίου και αναρωτιέται κανείς μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτός ο εκβιασμός. Ο κόσμος όμως έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι μοναδικός δρόμος σωτηρίας είναι ο δρόμο τη αξιοπρέπεια που προτείνουμε εμεί. Σύμπραξη προτείνει ο Πάνο Καμένο προ τον κύριο Τσίπρα, προκειμένου η χώρα να οδηγηθεί εδώ και τώρα σε πρόορε κάλπε. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, απαιτείται η παρέτηση 60 βουλευτών και των αναπληρωματικών του. Με του 20 βουλευτέ των ανεξάρτητων Ελλήνων και του αναπληρωματικού του, καλώ τον πρόεδρο τη αξιωματική αντιπολίτευση Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει και αυτό στι παρετήσει των βουλευτών και των αναπληρωματικών του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να προκληθεί διηγηθούν έτσι πρόωρε εκλογέ. με ρώτησε ένα δημοσιογράφο στι σπάνιε ευκαιρίε που έχω να μιλώ δημόσια ότι και τι θα γίνει με του μισθού και τι συντάξει. Και απίτησα χωρί να διστάσω. Ναι, καλύτερα να πεινάσουμε. Θέλουμε την Ελλάδα ελεύθερη. Θέλουμε τη σημαία μα και αστρόγομεν πέτρε. Το λαϊκό όχι στα εξωτοτικά μέτρα μπορεί να έχει αποτέλεσμα αν εκφραστεί πιο οργανωμένα στου τόπου δουλειά και στι συνοικίε και συνοδεύεται με απόρριψη των θυσιών για να μείνει η χώρα στη Λυκοσυμμαχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με είναι ο Στράτο Μπαλή για να δούμε λίγο καλύτερα αυτό το πλέγμα των πολιτικών εξελίξεων και να αρχίσουμε στράτο από αυτέ τι πληροφορίε, τα σενάρια περί ανασχηματισμού που είδαν πρόσφατα το φω τη δημοσιότητα. Και είναι σενάρια, Σπύρο, τα οποία έρθαν φω τη δημοσιότητα μετά την απάντηση που έδωσε ο κύριο Σαμαρά στι Βρυξέλλε. Λοιπόν, φαίνεται πω σε αυτή τη φάση, ό,τι είπαμε, είπαμε, ανασχηματισμό πάγο επί του παρόντο. Φάνηκε και από αυτή την ευνίδια κίνηση τη Δημοκρατική Αριστερά να βγάλει το μεσημέρι μία ανακοίνωση που να βάζει πάγο σε όλα αυτά τα σενάρια. Στηρίζοντα όμω ο κύριο Κουβέλη απόλυτα μέσα αυτή τη ανακοίνωση του ε, υπουργού Του υπουργού που σε αρκετέ περιπτώσει αυτά τα σενάρια τους φέρνουν να είναι μέσα σε αυτές τις συζητήσεις είτε γιατί έχουν κατά καιρούς δηλώσει, έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες δεν συμβαδίζουν με την ε, γραμμή τη ε, κεντρική κυβέρνηση, είτε γιατί υπάρχουν προβλήματα μέσα στη λειτουργία των Υπουργείων. Mm -hmm. Η διαφορά είναι στην ε, ανακοίνωση του Μπασόκ που βγήκε λίγη, λίγη ώρα αργότερα. Είναι ότι στην υποκράτουσα, για παράδειγμα, δεν λένε μέσα στην ε, ανακοίνωση αν ενδιαφέρονται ή όχι να μπουν στην κυβέρνηση, όπω λέει ο κ. Ε, Κουβέλη, ούτε στο κομμάτι ότι στηρίζουν ή δεν στηρίζουν τα στελέχη που έχει υποδείξει τον Μπασόκ. Πάντω, αυτή τη στιγμή. Είτε έτσι είτε αλλιώ, είτε κάποιο θέλει τρία, 13, 23, 33 Υπουργεία ναι. ή θέση σκληδιά. Ο κύριο Αμαρά δεν συζητάει τίποτε άλλο. Παρα μόνο πώ θα πάρει τη δόση εδώ και τώρα η θεση κλειδια ο κυριο αμαρα δεν συζηταει τιποτα αλλο παρα μονο πω θα παρει τη δοση εδω και τωρα η ελλαδα για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα αφού mm. όπω είπε και ο ίδιο μέχρι τι 16 του μήνα έχουμε ευρώ. Από εκεί πέρα, τέλο, όπω είπε ο ίδιο στι Βρυξέλλε. Ναι, είναι, είναι σαφέ. Θα ήθελα στράτο να δούμε και κάτι άλλο. Αυτή την πρόταση του κυρίου Καμένου, την πρότασή του προ το ΣΥΡΙΖΑ, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει να παραιτηθούν οι βουλευτέ των ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ, ούτω ώστε να προκαλέσει εκλογέ, να πέσει η κυβέρνηση. Λοιπόν, ε, ε, μα κίνησε το ενδιαφέρον αυτή η πρόταση και απευθυνθήκαμε σε κάποιου ε, ανθρώπου που ξέρουν καλύτερα από μένα τουλάχιστον τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και βρήκαμε λοιπόν το μυστικό μέσα εδώ που είναι το Σύνταγμα. Άρθρο 53, σε παράγραφο 2, βουλευτική έδρα που κενώθηκε μέσα στο τελευταίο έτο περίοδου, δεν συμπληρώνεται με αναπληρωματική εκλογή όταν απαιτείται κατά τον νόμο, εφόσον οι κενέ έδρε δεν είναι περισσότερε από το 1 πέμπτο του όλου αριθμού των βουλευτών. σω αυτό να είχε στο μυαλό το ο κ. Καμένο όταν έκανε αυτή την πρόταση. Μόνο που η διαφορά είναι ότι το Σύνταγμα το προβλέπει για τον τελευταίο χρόνο τη διακυβέρνηση και όχι για τώρα. Γιατί τώρα όποιο και να παρατηθεί Βουλευτής, γίνονται οι εκλογέ στην, στην, στην έδρα. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα ω προ αυτό. Ίσως να είναι μια κίνηση ε, περισσότερο για λόγους εντυπωσιασμού από την πλευρά του ε, κυρίου ε, Καμένου και για τα θέματα που αφορούν νομοσχέδια που αφορούν την αυξημένη πλειοψηφία. Μέσα σε αυτό το βιλιαράκι του Σύνταγμα της Ελλάδο πάντως δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στράτο.